Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στο Βουσουάριο Βόλος και τον Ολυμπιακό Λιοσίων. Πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό Λιοσίων που επικράτησε με 3-1. Έχω κοντά μου τώρα τον άμεσο συνεργάτη του Σάκη Σάσαρο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, τον Νίκο Ζουμπατόπουλο, και θα του ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Νίκο. Μεγάλη νίκη για την ομάδα μας μετά το άτυχο αποτέλεσμα από το Ηράκλειο. Η ομάδα το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ καλή. Προσπαθεί, παλεύει όλα τα παιχνίδια. Είχαμε κάποιες ατυχίες σε συγκεκριμένα παιχνίδια, όπως με τον ύφεστο που χάσαμε στο 96 και με την Νέα για Παρασκευή που χάσαμε μια φάση. Η ομάδα είναι πολύ ανταγωνιστική, έχει πολύ καλούς παίχτες. Όλο το team έχει άψογη συνεργασία και πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου η ομάδα θα γίνει πάρα πολύ δυνατή και θα πλασαριστούμε στις ψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Νίκο, είναι σε συνεχή ανωδική πορεία η ομάδα των Λιοσίων. Τι έχει αλλάξει από τις πρώτες αγωνιστικές και συμβαίνει αυτό το πράγμα? Τίποτα. Η ομάδα ήθελε χρόνο, γιατί είναι σχεδόν καινούρια ομάδα. Δηλαδή, 5-6 παιδιά είναι από πέρυσι. Να γίνεται μια προσπάθεια δεν γίνεται, δεν φαίνεται αμέσως. Θέλει χρόνο. Δουλεύουμε πάρα πολύ σωστά. Γίνεται πολύ οργανωμένη και καλή προπόνηση. Και έχει πλάνο η ομάδα. Έχει πλάνο, έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Και είναι θέμα χρόνου η ομάδα να πάρει τη θέση που της αξίζει. Και η θέση που αξίζει, πιστεύεις, ποιος είναι ο στόχος τώρα, βασικά πρώτα απ' όλα? Ο στόχος μας είναι η πεντάδα. Έχουμε πάρα πολύ καλούς παίχτες και αυτό θα φανεί και στην πορεία. Η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ σωστά και η συνεργασία όλων είναι άψογη. Νίκο, πες μας και δύο λόγια για τη δουλειά που γίνεται και στην ομάδα. Είσαι και υπεύθυνος ακαδημίων, αν δεν κάνει λάθος. Είσαι και κοντά στην πρώτη ομάδα, οπότε φαίνεται ότι υπάρχει στήριξη στα παιδιά της ακαδημίας. Η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο και οι ακαδημίες δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Παίζουν παιδιά δικά μας. Και ο στόχος είναι αυτό, σιγά σιγά να παίζουν παιδιά από τα αφηβικά και να ανταποκρίνονται στην πίεση που υπάρχει στην πρώτη ομάδα. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές, με υγεία. Και εύχομαι για όλους ό,τι καλύτερο.